Πάμε να πάρουμε πληροφορίες και από Σουηδία για την μεταγραφή του Όλσεν, του Σουηδού Όλσεν, στην Κοπενχάγη της Δανίας. Όλσεν που βεβαίως έχει ρίζες και Δανίας, έτσι νομίζω. Πρώτα απ' όλα, Γρηγόρης Ατρίδης μαζί μας. Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Κάποια ρίζα δεν έχει και στη Δανία, κάτι έχει και ο... Ο ένας από τους δύο γονείς του είναι από Δανία. Μπράβο, ναι. Και όταν είχε αποκτηθεί από το... πριν αποκτηθεί από τον ΠΑΟΚ, αυτό που συζητούσαμε είναι ότι μπήκε στη διαδικασία να επιλέξει εθνική. Ναι. Και βέβαια τον έχουμε ως, τον λογισμό ως Σουηδό. Πάμε στη Σουηδία, στον συνάδελφο Αντρέα Σάντμπεργκ από το τηλεοπτικό δίκτυο TV4, αν το λέω σωστά, με τον οποίο είχαμε ξαναμιλήσει έτσι τότε, το περασμένο καλοκαίρι. Έχει την καλοσύνη να μας βοηθήσει και τώρα έτσι, με τις δικές του πληροφορίες και την άποψή του. Γρηγόρα, να τον καλησπερίσουμε, να τον καλημερίσουμε εκεί. Good morning, Mr. Sandberg. How are you? Good morning, Greece. I'm fine. How are you? Fine. We would like your help and we are going to ask you some things about your information for the transfer of Robin Olsen at Copenhagen. Yes. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα... προφανώς δεν ήταν έκπληξη, έτσι ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε. Τι γνωρίζει, ποιες είναι οι δικές του πληροφορίες για το πώς κύλησε αυτή η υπόθεση έτσι μεταγραφικά? Mr. Sandberg, we have read in your article at Fotbollskanalen that Olsen would become a player of Copenhagen. Can you tell us more information about that transfer? Do you know, for example, when PAOK and Copenhagen has first spoken for that transfer? I think when the loan deal was a couple of months ago, I think they made an option in the contract that said that if the clubs and the player wants to do the transfer now, then it can happen now. And I think a couple of weeks ago, they... made an agreement about the transfer, and then Robin signed the contract yesterday, I think. Okay, give me some moments to translate. Αυτό που μας είπε είναι ότι αρχικά όταν υπήρξε πρώτο ο δανεισμός του ποδοσφαιριστή στην Κοπενχάγη, υπήρξε στην συμφωνία και μία οψιόν, κάτι που εντάξει συνηθίζεται, για να υπάρχει δυνατότητα στην Κοπενχάγη, αν ικανοποιηθεί από τον ποδοσφαιριστή, να μπορέσει να τον αποκτήσει άμεσα. Αυτό που γνωρίζει είναι ότι πριν από μερικές εβδομάδες υπήρξε επαφή των ομάδων για να γίνει η αγορά του ποδοσφαιριστή και η μεταγραφή ολοκληρώθηκε χθες με την υπογραφή του συμβολέου του Όλσεν στην Κοπεχάγη. Είναι φανερό ότι τους ικανοποίησε η απόδοση του, δηλαδή γρήγορα, σχετικά γρήγορα πήραν την απόφαση, δεν περίμεναν το καλοκαίρι, δεν περίμεναν διάφορα. Μπορεί να μας πει τι εικόνα έχει ο ίδιος από τις εμφανίσεις του Όλσεν με την Κοπεχάγη, αν ήταν πραγματικά τόσο καλός? Mr. Sandberg, we can understand that Copenhagen has a very good opinion about Olsen. Can you tell us about his appearances, his matches with the team? Can you tell us, in your opinion, how good was for his team? He was very important for Copenhagen. They have already won the league, and he has done a very good job in the club and lots of clean sheets. And then the club wanted to sign a long contract with him for 4 years, so he has done a very good job for the team there. Okay. Αυτό που μας λέει είναι ότι ήταν ένας πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής για την ομάδα. Κατάφερε που πήρε το πρωτάθλημα, έτσι. Με τη δική του βοήθεια να κερδίσει το πρωτάθλημα, ακριβώς. Και επειδή έκανε πολύ καλή δουλειά, είχε πολύ καλές εμφανίσεις, γι' αυτό το λόγο... Σε πολλά παιχνίδια κράτησε το 0 πίσω. Ναι, είπε. Και γι' αυτό το λόγο πολλοί, οι άνθρωποι της Κοπενχάγης θέλησαν να έχουν ένα μεγαλύτερο συμβόλαιο μαζί του και μπήκαν στη διαδικασία να τον υπογράψουν για τα επόμενα 4 χρόνια. Εδώ τώρα, ή με τις πληροφορίες του ή με την άποψή του, γιατί πιστεύει ότι δεν έπαιξε, δεν έπιασε, δεν απέδωσε εδώ στην Ελλάδα? Από όσα ξέρει ή από όσα ξέρω εγώ έτσι έχει καταλάβει? Mr. Sandberg, we would like also your help
Do you know anything more from Olsen, or have you understood something more from us? Why the goalkeeper in his first try playing abroad at PAOK, he couldn't have a successful result? I think Robin is as a person, he's very. He needs a situation in the club and his in his life that is stable, not chaotic. Mm-hmm. And the pressure, as it was in PAOK this year, it was a year for PAOK with a lot of things happened with the coach and Frank Arnesen, and I think he didn't like the pressure there, and you can saw that when he played, and he had a hard time there. And when he came to Copenhagen, he's very close to Malmö. He has his family there, and he knows the club. And it's a club that win every game, and not a chaotic situation. And then he did a good job there. I think that is the explanation. Κατανοητό. Okay. Νομίζω ότι αυτά που περιγράφει λέγονται με μία λέξη ως προσαρμογή. Αυτό που μας είπε συγκεκριμένα είναι ότι ο Όλσεν θέλει μία σταθερότητα στη ζωή του και στην καθημερινή του ζωή, αλλά και στην επαγγελματική του ζωή στην ομάδα. Δεν μπορεί την πολύ μεγάλη πίεση που είχε στον ΠΑΟΚ, δεν μπορεί τις πολλές περίεργες καταστάσεις με πράγματα που έγιναν και με τον προπονητή και με τον κύριο Άρνεσεν, και επειδή δεν είναι ικανός να αντιμετωπίσει αυτές τις συνθήκες και δεν του αρέσει η πίεση, γι' αυτό το λόγο μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα κατάφερε στην Κοπενχάγη να δείξει τις δυνατότητές του. Η Κοπενχάγη είναι ένα κλαμπ το οποίο γνωρίζει, παρότι δεν έχει αγωνιστεί σε αυτό, είναι ένα κλαμπ που βρίσκεται πολύ κοντά στο Μάλμε, mm-hmm. από το οποίο κατάγεται πολύ κοντά στην οικογένειά του, και αυτό τον βοήθησε. Και αυτή είναι η εκτίμηση η δική του για τους λόγους για τους οποίους δεν μπόρεσε να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ και δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί και να αποδώσει. Ξεκάθαρο. Αν μπορεί να μοιραστεί μαζί μας τις δικές του πληροφορίες για τα οικονομικά δεδομένα αυτής της μεταγραφής, αν έχει κάτι παραπάνω, καλύφθηκε η ρήτρα, αν γνωρίζει κάτι. Andreas, can you inform us about the financial data of that transfer? Αν ξέρει. And also one more question. Has Copenhagen paid PAOK in advance at January for the loan of the player? Yeah, what I heard here is that when the loan deal was, Copenhagen paid PAOK €100,000, mm-hmm. and now they pay €350,000, and in January 2017, €350,000 more. So totally it's a price of €800,000. Oh, okay, it's nice. Clear. Μας είπε ότι σύμφωνα με τις δικές του πληροφορίες και όσα έχει ακούσει, ο δανεισμός του ποδοσφαιριστή στην Κοπενχάγη τον περασμένο Γενάρη κόστησε €100,000. Η συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ των δύο ομάδων αυτή τη στιγμή για την πώληση του Όλσεν προβλέπει πληρωμή του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή σε πρώτη φάση ένα ποσό των €350,000, και η δεύτερη δόση τον ερχόμενο Γενάρη και πάλι €350,000, οπότε και τα κάνει ένα σύνολο της μεταγραφής είναι €800,000. Μάλιστα. Στην Εθνική θα παίξει, δηλαδή υπάρχει έτσι προοπτική, ή εκεί η θέση πρότεινε κατηλημένη δύο χρόνια? Andreas, after the good appearance of Olsen with Copenhagen, do you believe that the goalkeeper could be the first one of Sweden in that Euro in France? One more time, I didn't follow you. Do you believe that Olsen could be the first goalkeeper of Sweden in Euro after his good appearances with Copenhagen? No, I don't think so, because they have a first keeper that is Andreas Isaksson, and he has been the first choice for many years, and he's going to, if nothing happens with him, injuries or something, then Andreas Isaksson is going to be the first keeper in the Euro, but Robin is the second keeper, and he did play in Sweden's last game against Turkey and did a very good appearance there, so he is the second keeper of Sweden.
Okay. Ωραία, να τον ευχαριστήσουμε, Γρηγόρη, και να μεταφράσουμε στην πορεία. Ναι, μας... thank you very much, Mr. Sandek. We would be happy to speak with you again in the future. Absolutely, thank you very much. Thank you, Mr. Thank you. Yeah, thank you. Bye-bye-bye. Bye. Λοιπόν, είναι ο Ίζακσον εκεί, εντάξει. Ναι, και στην τελευταία του απάντηση μας είπε ότι ο πρώτος θεματοφύλακας για τη Σουηδία είναι ο Ίζακσον, είναι θεματοφύλακας που αγωνίζεται στην εθνική ομάδα ως πρώτος για πολλά χρόνια. Ο Όλσεν είναι η δεύτερη επιλογή. Αν δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, δεν υπάρξει κάποιος τραυματισμός, ο Ίζακσον θα είναι ο πρώτος και ο Όλσεν ο δεύτερος. Ο Όλσεν μας ανέφερε ότι έπαιξε το τελευταίο παιχνίδι της εθνικής κόντρα στην Τουρκία και μάλιστα τα πήγε και πάρα πολύ καλά. Μάλιστα. Νομίζω πήραμε απαντήσεις για όλα. Ακόμα και η εκτίμηση του συναδέλφου για το για ποιο λόγο δεν έπιασε εδώ, νομίζω ότι είναι πραγματικά είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Δεν κατάφερε, ένας Σκανδιναβός που είχε αλλιώς συνηθίσει, δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει στην πίεση που ασκείται εδώ. Να μην το συζητήσουμε γιατί και πώς, αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Έτσι, εδώ είναι διαφορετικά τα πράγματα και θα ασκείται πίεση. Έτσι, αυτό δεν θα αλλάξει. Δεν τα κατάφερε. Έλα, Γρηγόρη. Νομίζω ότι αυτή η απάντηση που είναι πολύ ξεκάθαρη και που ουσιαστικά επιβεβαιώνει και αυτά που πιστεύαμε οι περισσότεροι για την αποτυχία της μεταγραφής του Όλσεν, είναι και ένα επιχείρημα πολύ δυνατό για όσους έκαναν κριτική στη λανθασμένη λογική πραγματοποίηση αυτής της μεταγραφής. Ότι δύσκολα σε μια ομάδα με πίεση όπως ο ΠΑΟΚ φέρει σαν θεματοφύλακα όχι τόσο έμπειρο για τερματοφύλακα και ηλικιακά, ναι, και με πολύ διαφορετική νοοτροπία, γιατί είναι μεγάλη απόσταση στην διαφορά νοοτροπίας Σκανδιναβίας και Ελλάδας. Ναι, φυσικά μπορεί να υπάρχουν Σκανδιναβοί που το αντέχουν. Που θα αντέξουν, ναι. Εντάξει, ναι, πιο δοκιμασμένοι. Στον Όλσεν είναι ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα, γιατί όντως και σαν χαρακτήρας μπορεί να μην αντέχει αυτές τις συνθήκες. Έπρεπε αυτό να είχε προβλεφθεί. Έπρεπε. Δηλαδή, όταν κάνεις μια μεταγραφή, ψάχνεις και τέτοια στοιχεία του χαρακτήρα. Σαφώς. Ναι, από την άλλη σίγουρα... βέβαια είναι και το οικονομικό. Γιατί εδώ βλέπουμε ότι αποδεικνύεται πως τελικά το ρίσκο ήταν μειωμένο. Γιατί αυτός ο αθλητής, ό,τι και αν γίνονταν εδώ, που δεν τα πήγε τόσο καλά, την αξία του μπορούσε να τη διατηρήσει. Και είδαμε ότι γρήγορα και εύκολα βρήκε ομάδα. Γιατί πραγματικά έγινε εύκολα και πολύ γρήγορα όλο αυτό το σκηνικό με την Κοπενχάγη. Ναι, από τη μία... Το ΠΑΟΚ δεν έχασε οικονομικά. Από τη μία, παρότι τώρα πλέον δεν έχει πολύ μεγάλο νόημα, ο Άρνεσεν ουσιαστικά δεν τήρησε αυτό που μας έλεγε στον τρόπο με τον οποίο σκανάρει παίκτες, ότι αυτό που λέμε εμείς τώρα, δηλαδή και ο χαρακτήρας και κατά πόσο μπορεί να αντέξει η δική της ομάδας, ναι, ναι, δεν το διάβασε σωστά για να το φέρει. Απ' την άλλη, μετρίασε το ρίσκο όπως έκανε και με άλλους ποδοσφαιριστές που αποκτήθηκαν, επειδή είναι διεθνής, επειδή είναι ελπιδοφόρος και επειδή τουλάχιστον ο συγκεκριμένος στο πρωτάθλημά του και στις χώρες εκεί στις Σκανδιναβικές, θα μπορούσε να φέρει πίσω τα λεφτά τα οποία δαπανήθηκαν για τη μεταγραφή του. Και με βάση τις πληροφορίες, γιατί αυτά δεν μπορεί να τα τσεκάρεις ποτέ, δεν μπορεί να δεις νούμερα, ξέραμε ότι ο ΠΑΟΚ τον απέκτησε από τη Μάλμε με 650.000 ευρώ και τελικά τον παραχωρεί με 700.000, όπως λέει τώρα ο συνάδελφος, 350 τώρα, 350 μετά. Και από το δανεισμό, ας πούμε, ότι κέρδισε 100 χιλιάρικα. Και το συμβόλαιο που δεν πλήρωσε ο ΠΑΟΚ στο διάστημα που ήταν στην Κοπεχάγη, φαντάζομαι. Αλλά δεν το ξέρουμε. Και αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Εντάξει, ναι. 100 χιλιάρικα μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Οικονομικά χαμένος δεν βγήκε. Αγωνιστικά έχασε μια χρονιά στην προσπάθεια να βρει έναν ηγέτη στο τέρμα, έναν τερματοφύλακα που θα του δίνει βαθμούς, γιατί αυτό είναι το βασικό, να έχεις και πίσω εκεί έναν ο οποίος θα σου δίνει βαθμούς, όπως χρειάζεται και σε άλλες θέσεις, κάτι που είναι απαραίτητο για τον ΠΑΟΚ της επόμενης σεζόν. Να βρει τέτοιους ποδοσφαιριστές. Αγωνιστικά, παρότι και πάλι δεν έχει και πολύ νόημα τώρα τόσους μήνες μετά, ήταν πολύ αποτυχημένη επιλογή, γιατί στους πρώτους μήνες μιας προσπάθειας μιας νεανικής ομάδας, όπως ήταν ο ΠΑΟΚ όταν ξεκινούσε πέρσι, ο τερματοφύλακας όχι μόνο δεν έδινε βαθμούς, τορπίλιζε την όλη προσπάθεια. Ναι, ναι. Δηλαδή, χάνονταν βαθμοί και υπήρχε και θέμα με την σταθερότητα και αυξανόταν και η πίεση για αυτόν τον λόγο. Αυτό το κεφάλαιο το κλείνουμε. Ό,τι έγινε, έγινε με τα καλά ή τα άσχημα σε αυτή την επιλογή. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα τι γίνεται. Ο ΠΑΟΚ προφανώς είναι αναγκασμένος και πάλι να ψάχνει για έναν μεγάλο, ας πούμε, τερματοφύλακα. Γρηγόρη, εδώ είσαι, έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Ο Γλύκος έχει συμβόλαιο. Με το Βελίδι είναι ξεκάθαρο ότι θα αποφασίσει η ομάδα αν θα συνεχιστεί στη εργασία για τα επόμενα 2 χρόνια ή αν θα μείνει ελεύθερος. Ίσως και η θέση του τερματοφύλακα εντάσσεται στην προσπάθεια που τουλάχιστον έχουμε αντιληφθεί ότι θα κάνει ο κύριος Μίχελ, να πάει για να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ έναν πολύ δυνατό ποδοσφαιριστή σε κάθε γραμμή. Τον τερματοφύλακα, έναν στην άμυνα, έναν στη μεσαία γραμμή και έναν στην επίθεση. Και από εκεί και πέρα να δει τι άλλο χρειάζεται. Παίκτες δηλαδή που θα κάνουν τη διαφορά και θα μπορείς να στηριχθείς σίγουρα πρώτα σε αυτούς. Και θα είναι έμπειροι και θα αντέχουν και στην πίεση. Τώρα θα πρέπει να το περιμένουμε αυτό, να το δούμε και στην πράξη. Ναι. Έτσι πρέπει πάντως. Έτσι πρέπει. Ωραία. Γρηγόρη, να σε ευχαριστήσουμε για την βοήθεια στη μετάφραση. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια.